Δείστε τον. Έλα ρε. Πότε ήρθες? Γιώργο, βρίσκεσαι εδώ πέρα στα Γρεβενά με την εθνική ομάδα, με την εθνική ομάδα του mountain bike. Ποιοι είναι οι λόγοι που βρίσκεστε εδώ πέρα? Ας πούμε καταρχήν ποιοι είναι εδώ, ποιοι αθλητές είναι εδώ. Είναι ο Περικλής ο Ηλίας, γνωστός σε όλους, παγκόσμιος πρωταθλητής του Μάραθον. Ο Δημήτρης ο Αντωνιάδης, νομίζω και αυτός ένας μεγάλος αθλητής, πρωταθλητής Ελλάδος, με πολλές συμμετοχές διεθνείς και διεθνείς διακρίσεις. Ο Ηλίας ο Τσουρτουξίδης, ο μικρός της παρέας, ο οποίος ανεβαίνει ραγδαία και πιστεύω δηλαδή θα είναι ο επόμενος αθλητής ο οποίος θα αφήσει και αυτός το στίγμα του στην Εθνική Ομάδα Ορεινής Ποδηλασίας και μου λέω Χαρούν. Εδώ βρισκόμαστε γιατί έχει αρχίσει από το 18 το Μάιο η πρόκληση για όλες τις χώρες με στόχο την Ολυμπιάδα του Τόκιο το 2020. Υπάρχουν 2 τετραήμερα αγώνων τα οποία δίνουν πάρα πολύ υψηλή βαθμολογία. Έχουμε προετοιμαστεί γιατί για μας αυτός ο αγώνας είναι σημαντικός, όπως και ο προηγούμενος αγώνας της Λέζου, ο οποίος αν εκεί δεν φέραμε τα αποτελέσματα που φέραμε, δεν θα ήμασταν εδώ, ίσως να το είχαμε σταματήσει. Τα παιδιά έκαναν έναν πολύ μεγάλο αγώνα, θα μιλήσω λίγο γι' αυτό, να σταθώ εκεί, γιατί ήρθαν σπουδαίοι αθλητές. Ήταν ο αγώνας ο οποίος θα ξέραμε αν θα συνεχίσουμε, αν θα σταματήσουμε αυτή την τέλος πάντων προσπάθεια που έχει γίνει εδώ και ένα χρόνο. Και επειδή είχαν φτάσει τα πράγματα πολύ ωριακά και πλέον, γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο όπως και να έχει δεν μπορεί μόνο να στηρίζεσαι στην καλή σου αγωνιστική κατάσταση. Υπάρχουν και τα ατυχήματα, υπάρχουν 1000 άλλα προβλήματα. Είναι και λοιπόν, τα τεχνικά τα προβλήματα. Είναι πολλά, ναι. Λοιπόν, φτάσαμε σε ένα σημείο που λέγαμε, αν εδώ δεν φέρουμε αποτέλεσμα, δεν πάμε παραπέρα. Λοιπόν, δεν ξέρω, αυτό το νησί μας ευνόησε, ίσως να πω, η ενέργεια που έχει, οι άνθρωποι μας αγάπησαν. Ήταν το γούρι της Εθνικής στη Λέσβος. Φέρανε τα αποτελέσματα που φέρανε, η πρώτη θέση για το Περικλή και η τρίτη για τον Δημήτρη τον Αντωνιάδη και βέβαια η ενδέκατη του Ηλία και ο Μολά είχε ένα ψηλό ατύχημα, ένα λάστιχο και κάτι άλλο που του συνέβησαν, βγήκε 17ος, όμως δώσανε τόσους βαθμούς ώστε να λέμε ότι τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε. Αλλιώς θα είχαμε σταματήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπήρξαν όμως και οι φάνοι υποστηρικτές της Εθνικής, ο απλός ο κόσμος, ο οποίος θέλει να σας ξαναδεί και θέλει να υποστηρίξει και να στηρίξει την προσπάθεια των αθλητών μέχρι το Τόκιο. Είναι πάρα πολλούς ο κόσμος, τον ευχαριστούμε γι' αυτό και βέβαια σε όλους αυτούς οι οποίοι είναι γνωστοί σε εμάς έχουν προσθεθεί από τη Λέζο ακόμα περισσότεροι και βέβαια το ξενοδοχείο το οποίο διαμέναμε το ΑΚΤΙ, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, αλλά οι άνθρωποι ήταν απίστευτοι, θέλουν να μας υιοθετήσουν, να μας κάνουν και χορηγία, δηλαδή αυτό δεν το περιμέναμε. Είναι η πρώτη φορά που στα τόσα χρόνια, γιατί είναι η τέταρτη Ολυμπιάδα που προσπαθώ μαζί με τα παιδιά να μπορέσουμε να έχουμε έναν αθλητή που να συμμετέχει. Πρώτη φορά μας έχουν πει εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε χωρίς να σταθούν στα λόγια. Λοιπόν, ευχαριστούμε την Δήμητρα και την Μαρία από το συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Τα είχαν σαν παιδιά τους, είχαν τα πάντα, απίστευτη βοήθεια σε όλα, νιώθανε σαν το σπίτι τους και πιστεύω ότι μαζί με όλους αυτούς έχουν προσθεθεί πλέον και αυτοί γιατί μας παρακολουθούν. Όπως βλέπετε το περιβάλλον είναι πανέμορφο, δεν ξέρω πόσο κόσμος δεν το γνωρίζει και δεν υπάρχει εδώ. Θα έπρεπε να έχει πάρει τα βουνά, αυτό δηλαδή είναι πραγματικότητα. Γιατί αν κοιτάξετε τριγύρω αυτό το τοπίο και το περιβάλλον, παρόλο που είμαι μέσα στην ορεινή ποδηλασία χρόνια, δεν το έχω ξαναδεί. Πιστεύω δηλαδή να φέρει κόσμο εδώ αυτό, ο κόσμος να το μάθει και να αρχίσει να αγαπάει τον τόπο του. Δηλαδή απορώ γιατί δεν κάνουμε τουρισμό εδώ που είναι ένα περιβάλλον απίστευτο που δεν το βρίσκεις ούτε στις Άλπεις Ελβετίας ή δεν ξέρω που αλλού υπάρχουν τα ίδια σχεδόν αλπικά και φεύγει ο κόσμος να πάει προς τα εκεί και δεν έρχεται προς τα εδώ. Ελπίζω να πάμε καλά, να μην έχουμε και ατυχίες γιατί αυτό συμβαίνει και να φέρουμε το αποτέλεσμα που μας δώσει τέλος πάντων ένα ακόμα βήμα να είμαστε μέσα στην πρόκληση των Ολυμπιακών Αγώνων. Καλή επιτυχία και μακάρι οι αθλητές της ορεινής ποδηλασίας να είναι οι άνθρωποι που θα γίνουν αφορμή ώστε αρκετά παιδιά από την πατρίδα μας να ανακαλύψουν τις εναλλακτικές ομορφιές αυτού του τόπου. Ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε Παντελή. Αισθάνομαι την ανάγκη να πω ότι ευχαριστώ τους ανθρώπους που περιβάλλουν όλη αυτή την προσπάθεια γιατί δεν είναι μόνο εγώ αυτή, υπάρχει από πίσω η Ομοσπονδία η οποία στηρίζει και για πρώτη φορά αισθάνομαι την ανάγκη να τους ευχαριστώ γιατί είναι η τέταρτη φορά που εμπιστεύονται το πρόσωπό μου
ώστε να μπορώ να έχω την εθνική ομάδα και να την πάω, τέλος πάντων, στο μεγαλύτερο αθλητικό σκαλί που υπάρχει, μια Ολυμπιάδα, που δεν είναι εύκολο, σας πληροφορώ. Ελπίζω δηλαδή και εκτός από την Ομοσπονδία και οι άλλοι άνθρωποι που βοηθούν σε αυτό, να μπορούσα να τους δείξω τον αγώνα και την προσπάθεια που κάνουμε, ώστε να καταλάβουν ότι αυτό που κάνουν και στηρίζουν ότι αξίζει. Καλή συνέχεια λοιπόν. Ευχαριστώ και καλά πάρα πολύ, να είστε καλά.